Καλώστο μου. Πάλι εδώ βρισκόμαστε. Θα βγει Τζόκερ ή θα βγει Ζόγκ? Τι θα βγει? Ναι. Ζόγκ βγήκε. Τι θα βγει? Τζο μου, συγγνώμη, αλλά είσαι το Ζόγκ. Τι να κάνω? Ο Δημήτρης είναι το Τζόκερ. Τι κάνεις, να σου πω, για λέγε γρήγορα, γιατί δεν ξέρω, έχω και πολύ χρόνο. Τι κάνει ο Δημήτρης? Μιλάω με τον Δημήτρη, είναι καλά. Ναι. Ήταν η Άιντα εδώ χθες, έπαιζε με τη Μαριάννα, έγινε χαμός. Περίμενε, ο Δημήτρης πήγε και την πήρε? Όχι, με την είχε πέρει ο Γιάννης. Αλήθεια λες? Ναι, ήταν χθες το απόγευμα εδώ πέρα και παίζανε τα πιο παιδάκια και γίνονταν χαμός. Αχ, πολύ ωραία. Να πάρεις τώρα, με το που κλείσουμε το τηλέφωνο, να πάρεις το Δημητράκο μου για να του πεις ότι τον αγαπάω πάρα πολύ και ότι μου λείπει πάρα πολύ. Και όλη τον σκέφτομαι 30 ώρες το 24ωρο, μη σου πω και 35. Μίλησα με τη φιλενάδα μου την Τζο. Βασικά δεν μιλήσαμε ακριβώς, εγώ της μίλαγα και της έλεγα μόνο να λέει πράγματα στο Δημήτρη. Πρέπει δυστυχώς να κλείσω. Η Μαριάννα καλά είναι? Και η Μαριάννα καλά, έχει φιλιά από όλους. Να φιλά και να δώσει σε όλους, και στη μάνα μου, στα αδέρφια μου, στο Μιχάλη τον μπαμπά, ένα μεγάλο φιλί. Και να πάρεις τώρα το Δημήτρη με το που κλείσουμε για να του πεις ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Εντάξει. Ότι μου λείπει πολύ και σκέφτομαι μόνο εκείνον όλη την ώρα, κάθε ώρα, όλη την ώρα, κάθε ώρα και ξανά το ίδιο και ξανά επανάληψη. Εντάξει. Μάλιστα. Θα το πω όλα. Φιλάκια, Τζόκα μου. Άντε, είσαι δυνατή. Ξέρεις, προχώρα. Χάρηκα πάρα πολύ που την άκουσα. Πραγματικά μου έδωσε τρομερή δύναμη για να συνεχίσω και να μην ξανασκεφτώ ούτε ένα λεπτό να παραιτηθώ, να τα αφήσω όλα έτσι. Παιδιά, λέγε. Δεν θα πιστέψετε ποιος ήτανε! Ποιος ήτανε! Ο Δημήτρης. Όχι. Ο Δημήτρης. Ο Ζόγκ και Τζο.